δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Νεκρός ο κυβερνήτης του αεροσκάφους της πολεμικής αεροπορίας που συνετρίβει έξω από τη Σπάρτη. Ο άτυχος 39χρονος επισμηναγός ήταν πατέρας 2 παιδιών. Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε στις ενόπλες δυνάμεις ο Πάνος Καμένος. Τα αναπάντητα ερωτήματα βασανίζουν την οικογένεια του 32χρονου πατρινού Άγγελου Φιλιππόπουλου που έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα στα Λεχενά. Ακόμα δεν έχει γίνει νεκροτομή. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις των ΤΕΗ και ΑΕΗ. Οι πρώτοι των πρώτων μιλούν στο Ιόνιαν. Η βασίλισσα του πατρινού καρναβαλιού μπήκε στην νομική. Απατεώνες άρπαξαν 10.000 ευρώ από ηλικιωμένοι στη Νέα Μανολάδα παριστάνοντας υπαλλήλους της ΔΕΗ. Μουσική, χρώματα και γνώση. Ξεκινά το φεστιβάλ Παρατηρώ Open Art Experience στον πανέμορφο Τυρό Αρκαδίας.